Ο Σύλλογος Οικοτρόφων πήρε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου ώστε να γνωστοποιήσει την κατάσταση που βιώνουν οι εστιακοί φοιτητές μέσα στις εστίες, με τις ιδιαιτερότητες που προσθέτουν οι εξελίξεις της πανδημίας, τη στιγμή που η κυβέρνηση εξακολουθεί να κλείνει επιδεικτικά τα μάτια της στα αιτήματα των φοιτητών, που ακούστηκαν ηχηρά στις γενικές συνελεύσεις και στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος για άνοιγμα των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Κρούσματα του κορονοϊού εμφανίζονται σε όλες τις σχολές του ΑΠΘΙΤΑ, στο τμήμα του βιολογικού, της ιατρικής, τους μηχανολόγους μηχανικούς, στα τεφά σερών, στη γεωπονία, στην πνευματική και στις φοιτητικές εστίες, πληθαίνουν τα κρούσματα της πανδημίας που έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανασφάλεια που υπήρχε στους φοιτητές ήδη από την έναρξη της χρονιάς σχετικά με τη διασφάλιση της υγείας τους. Και ενώ τα μέτρα προστασίας και υγιεινής ελείπουν σε κάθε σχολή, το προσωπικό καθαριότητας παραμένει ελάχιστο και σε πλήρη αναντιστοιχεία με τις αυξημένες απαιτήσεις της πανδημίας. Το Υπουργείο και η Βρετανία, το ΑΠΘΙΤΑ, επιλέγουν τη σιωπή. Ήταν οι ίδιοι που σε εύλογες ανησυχίες των φοιτητών για την εξασφάλιση της δικής τους υγείας αλλά και της υγείας των οικογενειών τους, έσπερναν τον εφησυχασμό, καλλιεργούσαν τις αυταπάτες ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να είναι φοιτητές ασφαλείς. Η ετοιμότητά τους φαίνεται αυτή την κρίσιμη στιγμή που αντί να ενημερώσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα για την εμφάνιση των κρουσμάτων, αντί να ξεκινήσουν την ειδική διαδικασία εχνηλάτησης για πιθανούς φορείς του ιού, είναι άφαντοι και αφήνουν τους φοιτητές έκθετους. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάσταση στις εστίες παραμένει εκρηκτική. Η εμφάνιση κρουσμάτων στις εστίες άμεσα κινητοποίησε το Σύλλογο, που μπήκε μπροστά μαχητικά, έθεσε τις διεκδικήσεις του στην διεύθυνση των εστιών, αλλά και στην Βρετανία του ΑΠΘΙΤΑ, και εν τέλει κατέκτησε την πραγματοποίηση απολίμανσης και την παροχή υγειονομικού υλικού, ενώ πάρθηκαν και δεσμεύσεις για επιπρόσθετα μέτρα όπως η διεξαγωγή μαζικών τεστ της 29 Οκτώβρη από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Η καθυστέρηση αυτή γεννά ανησυχία και θέτει την υγεία μας σε κίνδυνο, καθώς στους ορόφους των κρουσμάτων που μοιράζονται κοινόχρηστα στα μπάνια δεν έχει γίνει χνηλάτιση και δηλώνουμε σήμερα ότι θα συνεχίσουμε δυναμικά να παλεύουμε για την επιτακτική λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της υγείας μας. Διεκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και την παρουσία ενός κλιμάκιου του ΕΟΔΗ συνολικά στα ΑΠΘΙΤΑ, που θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση των εξελίξεων της πανδημίας. Η εστίαση είναι το μέρος που ζούμε, είναι το σπίτι μας, και αν δεν παρθούν αυτά τα μέτρα εύκολα, μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει και να μετατραπούν σε υγειονομική βόμβα. Παράλληλα, στις εστίες παραμένουν όλα τα υπάρχοντα προβλήματα. Το παράδειγμα της διαθεσιμότητας των άδειων δωματίων είναι το πιο χαρακτηριστικό. Με αυτή τη στιγμή, 130 άδεια δωμάτια και 470 αιτήσεις. Ενώ λόγω του ότι τα περισσότερα πρώτα έτη των τμήματων έχουν εξαποστάσεις ως μαθήματα, θα πάρουν μόνο τους πρωτοετής που έχουν εργαστήρια, δηλαδή το 10% των εισδοχών. Πάγια διεκδίκηση του Συλλόγου μας είναι η ανάγερση νέων εστιών με ευθύνη εξ ολοκλήρου του Πανεπιστημίου και του κράτους, και όχι μέσω ΣΔΙΤ, και η επενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία για όσους δεν έχουν γίνει δεκτοί. Όπως ο Σύλλογος βγήκε μπροστά και έχει κατακτήσεις, έτσι και το επόμενο διάστημα τους ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα αφήσουμε την υγεία μας να παίζεται στα ζάρια, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και καλούμε τις συμφοιτητές μας να συμμετέχουν στην εξαναβολή γενική μας συνέλευση την 3η 27 Δεκάτου, αφού η ώρα το βράδυ στο γηπεδάκι έξω από τη Σάλφα, ώστε να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Τυχαία έμαθε ο Σύλλογος την Κυριακή ότι υπάρχουν κρούσματα και πήγαμε και ρωτήσαμε άμεσα αν ισχύει αυτό. Μας απάντησε η διεύθυνση ότι όντως ισχύει και εμείς κατευθείαν διεκδικήσαμε να γίνει ενημέρωση, να γίνει χνηλάτιση, να γίνει απολίμανση. Και εν τέλει η απολίμανση έγινε την Τετάρτη το πρωί. Κάποιες μέρες μετά. Τετάρτη το πρωί. Δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση ενώ συνεχιζόταν η εξάπλωση του ιού κατά πάσα πιθανότητα. Και ακόμα δεν έχει γίνει η σωστή χνηλάτιση. Δηλαδή ξέρουμε παιδιά που μένουν στους ορόφους των συνοικοτρόφων μας που νόσησαν ότι δεν γνώριζαν καν για το περιστατικό. Δηλαδή δεν έχει γίνει. Θεωρείτε αυτονόητο δηλαδή ότι έπρεπε να ενημερωθεί τουλάχιστον ο όροφος που ζουν τα κρούσματα, έτσι. Ναι, έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο, πώς το λένε, ανακλαστικά, να το πω. Άμεσα ανακλαστικά από την πλευρά της Βρετανίας και του Πανεπιστημίου. Για να όντως να μιλάμε ότι προστατεύεται αυτή τη στιγμή η υγεία μας. Εδώ δηλαδή μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να ξαναγίνει απολίμανση, γιατί τους ή άλλους καθαρίζουμε με χλωρίνη τους κοινόχρηστους τους χώρους. Και τα τεστ πότε θα γίνουν? Τα τεστ θα γίνουν 29 του μήνα, 29 Οκτώβρη, από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Εμείς είχαμε διεκδικήσει προφανώς να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνεται. Εν τέλει, λόγω φόρτου εργασίας, μας είπαν ότι δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα. Βάλαμε εμείς και το αίτημα του με ευθύνη του Πανεπιστημίου να γίνουν τέλος πάντων αλλού τα τεστ, να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνεται. Και συνεχίζουμε να διεκδικούμε να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνεται, γιατί 29 είναι 2 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων.